Λίγες και φίλοι, καλησπέρα σας. Έχουμε επιστρέψει εδώ μετά από μια διακοπή δύο μηνών σχεδόν, λόγω των όσων συνέβησαν με την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού και με την καραντίνα, αυτό το lockdown που μπήκε στις ζωές μας και επηρέασε τα πάντα και όλους τους τομείς. Μετά από τα μέσα Μαρτίου, λοιπόν, όταν και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τον εγκλεισμό μας αλλά και τον περιορισμό μετακινήσεων, αλλά και την παύση πολλών εργασιών, όπως τα είχαμε συνηθίσει μέχρι πριν. Τα ξαναλέμε εδώ μαζί στην πρώτη, όπως είπαμε και στην ανακοίνωση μας στο Facebook, μετά καραντίνας εποχή, εμ, εκπομπή, στην πρώτη εκπομπή, μετά την καραντίνα, εδώ στον πρώτο σκορ, ο Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο του NSTV, σε μια εβδομάδα που ξεκινάνε σιγά-σιγά και οι περισσότερες εκπομπές του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού της Νέας Μπύρνης, κάνοντας την αρχή από σήμερα με την εκπομπή μας εδώ, τον πρώτο σκόρερ, σε μια προσπάθεια να επανέλθουμε σιγά-σιγά σε μια κανονικότητα, η οποία βέβαια σε τίποτα δεν θυμίζει και δεν θα θυμίζει τα όσα ξέραμε πριν από, την, από το ξεκίνημα όλης αυτής της δυσάρεστης για όλο τον πλανήτη, για όλο τον κόσμο ιστορίας με τον κορονοϊό. Όμως εδώ είμαστε για να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με αισιοδοξία όσο γίνεται για το μέλλον το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αβέβαιο για όλο τον κόσμο. Ένας πλανήτης που περνάει μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση που κανείς δεν ξέρει αν και πότε θα τελειώσει και πώς θα, πώς θα εξελιχθεί, πώς, ποια θα είναι η πορεία της. Ωστόσο, όπως είπαμε, σιγά-σιγά και ενώ και εδώ στη χώρα μας από την περασμένη εβδομάδα από την περασμένη Δευτέρα, έχουμε μπει λίγο-λίγο σε μια τροχιά επανεκκίνησης της καθημερινής ζωής όσο αυτό γίνεται εφικτό, έτσι και εμείς εδώ προσπαθούμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά τα... τα πεπραγμένα μας. Λοιπόν... Ε... Η εκπομπή μας φυσικά πάντα έχει ως αντικειμενό τη τον αθλητισμό, ένας αθλητισμός ο οποίος έχει υποφέρει πάρα πολύ, είναι από τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο με αυτή την κρίση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και αυτή τη στιγμή εδώ και δύο μήνες ουσιαστικά έχουμε μια αδράνεια, έχουμε την διακοπή όλων των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, ε, σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Είναι ελάχιστε οι χώρε στι οποίε συνεχίζουν, συνεχίζουν να παίζουν ποδόσφαιρο ε, και γενικότερα ομαδικά ή ατομικά αθλήματα. Ε, η κρίση του κορονοϊού, κορονοϊού, με συγχωρείτε, έχει επηρεάσει τα πάντα. Ε, τεράστιες, τεράστιες μεγέθους αναβλήθηκαν και μιλάω φυσικά Πρώτε και κύριε Οι Ολυμπιακοί Αγώνε, οι οποίοι ήταν να γίνουν τον Αύγουστο του 2020, φέτο δηλαδή, στο Τόκιο, στην Ιαπωνία. Αλλά αναβλήθηκαν για το 2021, όπω και το Ευρωπαϊκό Προτάσμα Ποδοσφαίρου, το Euro, το οποίο το περιμέναμε τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο. Αλλά πήγε και αυτό για το 2021, αν και εφόσον τα πράγματα είναι καλύτερα, αν είναι πιο ομαλά, σε ένα χρόνο από τώρα. Ε, τώρα λοιπόν το κυριότερο θέμα συζήτησης είναι το αν θα έχουμε επιστροφή της αγωνιστικής δράσης σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και τα και ποιες θα είναι αυτές οι διοργανώσεις που τελικά θα συνεχίσουν. Ήδη υπάρχουν κάποιες διοργανώσεις, κάποια πρωταθλήματα τα οποία έχουν αποφασίσει οριστική διακοπή. Ε, και δεν μιλάω μόνο για πρωταθλήματα του βόλεϊ, για παράδειγμα στην Ελλάδα όπου είχαμε την απόφαση της ΕΟΠΕ πριν από λίγες μέρες να διακόψει όλα τα πρωταθλήματα εκτός της Volley League, η οποία είναι υπό την αρμοδιότητα της, ε, ΕΣΑΠ. Αλλά μιλάω και για μεγάλα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, όπω είναι για παράδειγμα τη Ολλανδία, του Βελγίου ή τη Γαλλία. Η Γαλλία που είναι στα top 5 πρωταθλήματα α, πανευρωπαϊκά όπου και αυτά τα προβλήματα και αυτέ οι χώρε αποφάσισαν να βάλουν λουκέτο. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ακόμη μεγάλα πρωταθλήματα, υπάρχουν ακόμη πολλέ μεγάλε διοργανώσει που είναι πιθανόν να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα και μία φυσικά διοργάνωση, ένα μεγάλο πρωτάθλημα που είναι σίγουρο ότι ξεκινάει σε λίγε μέρε από σήμερα και μιλάω για την Bundesliga που ξανακάνει σέντρα στις 16 Μαΐου. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα, στην πρώτη μας εκπομπή μετά την μεγάλη περιπέτεια αυτή της καραντίνας, θα είμαστε για λίγο μαζί. Θα είμαστε μαζί μέχρι και λίγο πριν τις 8, γιατί αμέσως μετά ακολουθεί η συνέντευξή μας με τις παίχτριες του Απολώνιου, της ομάδας Βόλια Γυναικών του Απολώνιου, την Κάλλη Δίκη και την Λάουρα Γιούπιτσκα την οποία θα μπορούσατε να την παρακολουθήσετε live στη σελίδα του NSTV, οπομένως αμέσως μετά την εκπομπή μας εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε στη σελίδα μας αυτή την συνέντευξη. Αλλά μέχρι να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την νέα σελίδα ουσιαστικά, που ανοίγουμε μετά το τέλος της καραντίνας. Θα δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα θέματα και κυρίως η συζήτησή μας θα περιστραφεί γύρω από το ποιε διοργανώσει αναμένεται να ξεκινήσουν και ποια είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, εκεί όπου ακόμη δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες, σίγουρα μέσα σε αυτό το μήνα, θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Έχουμε τηλεδιασκέψεις επί τηλεδιασκέψεων, όπως γίνεται σε όλα τα πρωταθλήματα, σε όλα τα αθλήματα το τελευταίο διάστημα, γεμάτο από τηλεδιασκέψεις της, των εκάστοτε, της εκάστοτε αρχής, το πρόγραμμα. Ε, έχει περάσει από 40 κύματα το θέμα της επανεκκίνησης ή μη του πρωταθλήματος. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι θετικές σε αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι αρνητικές σε αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες θέλουν να συνεχίσει το πρόγραμμα αλλά με δικού τους όρους. Βεβαίως κάθε μία κοιτάζει και τα δικά της συμφέροντα και είναι απολύτω λογικό. Ε, Καταρχά, ε, να πούμε πως η διοργανώτρια αρχή, η Super League, περιμένει Πρώτα απ' όλα κατευθύνσεις από την α, κυβέρνηση, από την α, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, από α, την α, Υγειονομική Επιτροπή. Φυσικά πάρα πολύ σημαντικό να δώσει και εκείνη το τελικό οκ okay, και από τον α, Λευτέρη Αυγενάκη, τον α, Υφυπουργό Αθλητισμού ο οποίος πριν από λίγες μέρες έδωσε το OK, άναψε το πράσινο φως για ατομικέ προπονήσεις και για προπονήσεις όσον αφορά τα ομαδικά αθλήματα σε γκρουπ 6-8 ατόμων. Αυτές τις προπονήσεις έχουν αρχίσει όλες οι ομάδες της Super League. Σιγά-σιγά, ομάδες-ομάδες, group group όλες οι ομάδες έχουν επιστρέψει στα προπονητικά κέντρα. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι απέχουμε πολύ από το να επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές σε πλήρης αγωνιστικούς ρυθμούς μετά από μια αποχή τόσο μεγάλη. Είναι εύλογο αυτό, είναι πολύ λογικό. Αλλά σιγά σιγά όλες οι ομάδες επιστρέφουν σε προπονητικούς ρυθμούς τηρώντας πάντα όλα, όλους τους νέους κανονισμούς που ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Για παράδειγμα, είδαμε και την απολύμανση που έγινε στα αποδυτήρια του γήπεδου τη Νέα Μπίρνη, εδώ λίγο πιο κάτω, με την ΠαΕ Πανιόνιο να τηρεί και αυτή με τη σειρά τη το πρωτόκολλο. Ε, μια μεγάλη συζήτηση βέβαια είναι και το τι θα γίνει με τι απολαυέ των ποδοσφαιριστών, με τα συμβόλαια. Είδαμε πω η Super League πρότεινε μια μείωση τη τάξη του 25% στις μηνιαίες απολαβές των ποδοσφαιριστών ε, αυτή η πρόταση όπως έγινε γνωστό σήμερα από τον ΨΑΠ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμβόμενων Ποδοσφαιριστών δεν έγινε δεκτή, ήταν αρνητική η απάντηση του ΨΑΠ σε αυτή την πρόταση της Super League και αποφασίστηκε κάθε ομάδα να αποφασίσει ξεχωριστά η κάθε ΠΑΕ για τους ποδοσφαιριστές της το τι θα γίνει με τα συμβόλαια. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι και αυτό ένα φλέγον ζήτημα γιατί εάν δεν διευθετηθεί αυτό το θέμα, τότε είναι πολύ δύσκολο και να έχουμε επανεκκίνηση του πρωταθλήματος ακόμη και αν η κυβέρνηση και το υπουργείο υγείας δώσει το OK. Ε, είμαστε λοιπόν σε αναμονή για να δούμε εάν θα έχουμε επιστροφή της αγωνιστικής δράσης στο ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία. Ε, Λοιπόν, πάντως αυτό που λέγαμε προηγουμένω, έχουμε σίγουρα ημερομηνία για επανεκκίνηση ενός από τα μεγάλα πρωταθλήματα και αυτό είναι η Bundesliga η οποία ξεκινάει το ερχόμενο Σάββατο της 16 Μαΐου. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα από τα μεγάλα που θα κάνει η Σέντρα και πάλι μετά από την πανδημία του κορονοϊού και νομίζω ότι από το πώς θα κυλήσει το όλο θέμα στην Γερμανία, αυτή η διαδικασία, αυτή η πρωτόγνωρη διαδικασία για όλους, θα αποτελέσει και οδηγό και για τα επόμενα προαθλήματα που προσανατολίζονται να ξαναξεκινήσουν το προσεχές διάστημα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν το συζητάμε, να δούμε πώς θα επιστρέψουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο ξανά μετά από όλη αυτή την περιπέτεια και μετά από τόσο μεγάλο διάστημα. Ε, προσωπικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, εγώ έχω ενδιασμούς για το πώς μπορεί να, να τσουλήσει, να κυλήσει όλο αυτό το εγχείρημα εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Ε, γιατί εντάξει, μπορεί κάποιοι δείκτες της πορείας της πανδημίας να είναι ενθαρρυντικοί το τελευταίο διάστημα, αλλά ε, αυτό δεν πάβει να σημαίνει πως το πρόβλημα υπάρχει και σίγουρα είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο να μείνει ανεπηρέαστο. Βεβαίως υπάρχει και η άποψη που λέει πως από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί ακόμη θεραπεία για τον κορονοϊό και δεν προβλέπεται να βρεθεί στο άμεσο μέλλον, θα πρέπει να μάθουν οι ομάδες και όλοι μας βέβαια να ζουν μαζί με αυτόν τον ιό, να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, γιατί... <clears throat> Μην ξεχνάμε πω τίθεται και θέμα οικονομική επιβίωση και αφού ξεκινήσαμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο, ήδη <clears throat> πάρα πολλέ ομάδε έχουν χάσει πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ και από τι χορηγίε και από τα τηλεοπτικά και από τα εισιτήρια με όλη αυτή την περιπέτεια. Ε, Βεβαίω, τα έσοδα για τα εισιτήρια είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το ξεχάσουν για του επόμενου μήνε. Θεωρώ πάρα, μα πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε κόσμο στα γήπεδα ε, μέσα στο 2020. Αν όλα πάνε καλά, ίσω από το 2021 και μετά ο κόσμο θα επιστρέψει στα γήπεδα. Αλλά αυτό αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο που απασχολεί. Λοιπόν, έλεγα για την Bundesliga, είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα επιστρέψουν οι παίχτες, οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, τη στιγμή μάλιστα που συνεχίζουν και βρίσκονται παίχτες θετικοί στον κορονοϊό και στην Γερμανία έχουμε δει περιστατικά. Διάβαζα για το παράδειγμα της δυναμό Dresden, η οποία είναι στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και εκεί αποφασίστηκε να μπει όλη η ομάδα σε καραντίνα, που σημαίνει ότι σε 14 ημέρες θα μπορέσει να παίξει ξανά η ομάδα της Δρέσδης. Uh, οπότε τα δύο παιχνίδια που έχει να δώσει αναβάλλονται ε, και μετατίθενται. Ε, και είναι αυτό ένα θέμα. Και στην Αγγλία έχουν βρεθεί, ε, συνεχίζουν να βρίσκονται παίχτες θετικοί στον κορονοϊό και στην Ισπανία το ίδιο. Ε, και όσο αυτό το πρόβλημα υπάρχει ε, και όσο ε, ε, ξεφυτρώνουν συνεχώς κρούσματα Στου χώρου του νομάνου, γιατί δεν είναι μόνο εκεί οι παίχτε, μην ξεχνάμε. Μπορεί να είναι άνθρωποι από το προπονητικό team, μπορεί να είναι φροντιστέ, μπορεί να είναι κάποιο που εργάζεται σε ένα γήπεδο. Πρέπει να εξετάσουμε όλε αυτέ τι παραμέτρου. Τόσο δύσκολο κάνει αυτό το εγχείρημα, κατά τη γνώμη μου, να ξαναξεκινήσει η αγωνιστική δράση. Από την άλλη, η επιστροφή του ποδοσφαίρου και γενικά του αθλητισμού είναι ένα βήμα και το βλέπουν πολύ ω ένα βήμα ένα ακόμη βήμα επιστροφή στην κανονικότητα και νομίζω ότι και από ψυχολογική πλευρά, αν το και από ψυχολογική πλευρά αν το δει κανείς, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι απόψει δίστανται σε αυτό το θέμα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Γερμανία ξεκινάει το Σάββατο και ελπίζουν η Ισπανία, Γαλλή... Ισπανία Μεσότητα Αγγλία και Ιταλία να την ακολουθήσουν. Λοιπόν, ε, Bundesliga, να θυμηθούμε βέβαια που έχουμε μείνει αφού θα έχουμε αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί με όλη αυτή την ιστορία μπορεί να έχουν περάσει μόλι δύο μήνε, αλλά νομίζω ότι για του περισσότερου φαντάζουν αιώνε αυτοί που έχουν περάσει όταν είχαμε τελευταία φορά αγωνιστική δράση. Λοιπόν, ε, να πούμε ότι στην Bundesliga ε, η Bundesliga έχει προλάβει και έχει παίξει 25 αγωνιστικέ, θέλει δηλαδή ακόμη 9 για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα Γερμανία και ήταν ένα πρωτάθλημα πριν από την διακοπή που ήταν αρκετά αμφιροπό, αρκετά ανταγωνιστικό. και η Ντόρμουντ και η Μπάγκερ και η Λιψία και η Κλάντμπαχ μάχονταν για την πρωτιά. Στι τελευταίε αγωνιστικέ είχαμε δει την Μπάγκερ κάπω να παίρνει μια διαφορά, να καταφέρνει να ξεχωρίσει από τι διόκτριέ τη, αλλά δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει ακόμη μια διαφορά ασφαλεία. Η Bayern αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση με 55 βαθμούς είναι δεύτερη η Μπορούσια Ντόρμουτ με 51 βαθμούς, τρίτη είναι η Λιψία με 50, τέταρτη η Gladbach με 49 και στην πέμπτη θέση είναι η Bayer Leverkusen με 47. Στην πρώτη πεντάδα δηλαδή γίνεται μια μεγάλη μάχη και σίγουρα περιμένουμε με αγωνία την επανεκκίνηση της Bundesliga για να δούμε αν όλα βέβαια κυλήσουν ομαλά, ποια θα είναι η έκβαση αυτού του συναρπαστικού φέτο πρωταθλήματο. Όσο για τι υπόλοιπε ομάδε βαθμολογία, έκτη είναι η Σάλκη με 37 βαθμού, η 7η θέση με 36, όσου έχει και η Φράιμπουργκ, Χόφενχάιμ 1η θέση με 35, 10η η η με 32 βαθμού, 11η η Ιουνιόν Βερολίνου με 30 βαθμού, 12η η Άντραχτ Φραγκφούρτη με 28, όσου έχει και η Χέρτα Βερολίνου. 14η με 27 βαθμούς, 15η Mainz με 26, 16η η Fortuna με 22. Πρώτη τελευταία η Βέρντερ Βρέμη με 18 βαθμού. Δύσκολα τα πράγματα για την Βέρντερ όσον αφορά την μάχη τη παραμονή. Και τελευταία η Πάτερμπορν με 16 βαθμού και για αυτήν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το πρόγραμμα που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ε, τα περισσότερα παιχνίδια το Σάββατο, 2 την Κυριακή και 1 την Δευτέρα, 18 Μαου. Η Bundesliga επιστρέφει με ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ντέρμπι τη κοιλάδα του Ρουρ, Ντόρτμουντα και στι 4.30. Ε, και επίση την ίδια ώρα έχουμε τα παιχνίδια Λιψία, Φράιμπουργκ, Χόφενχάιμ, Χέρτα, Φορτούνα, πατερμπορν Άουγκσμπουργκ, Βόλσμπουργκ και Άιντρακτ Γκλάντμπαχ στι 7.30. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Σαββάτου. Την Κυριακή έχουμε κολονία Μάιντ στι 4.30, Ουνιών Βερολίνου, Μπάγκερ Μονάχου στι 7 .00. και τη Δευτέρα το πρόγραμμα κλείνει με το Πέρντερ Βρέμι Λεβερκούζεν. Ξαναλέω ότι ε, το τι θα κάνει η Μπουντεσλίγκα και το πώ θα κυλήσουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτό το πρωτάθλημα της Γερμανίας... που ξεκινάει πρώτο από όλα τα άλλα... θα αποτελέσει οδηγό και για τα επόμενα πρωταθλήματα... που φιλοδοξούν μέσα στον Ιούνιο πλέον να να ξαναξεκινήσουν. Ε, και όπου άλλα πρωταθλήματα μεγάλα, βάλτε την Premier League... Και, και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν πρέπει να συνεχιστεί η Premier League τη φετινή χρονιά. Μην ξεχνάμε πω η Αγγλία είναι από τι χώρε οι οποίε έχουν πληγεί πολύ από την πανδημία του κορονοϊού και μια χώρα στην οποία η κατάσταση πριν από λίγες εβδομάδες ήταν πάρα πολύ άσχημη. Η τελευταία είδηση για την Premier League είναι πως η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου Έδωσε το OK για να επιστρέψει η αγωνιστική δράση στην Premier League και έθεσε μάλιστα μια πιθανή ημερομηνία την 1η Ιουνίου για να έχουμε ξανά σέντρα στην Αγγλία. Και ενώ υπήρχαν σενάρια που παρουσίαζαν την Premier League, γιατί να ξεκινήσει ξανά στα μέσα Ιουνίου, τώρα ένα νέο δημοσίευμα έρχεται να αναφέρει πως από την 1η Ιουνίου μπορούν να διεξαχθούν δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούν να καλυφθούν και τηλεοπτικά για τον κόσμο. Μακάρι τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά ή τέλος πάντων λίγο καλύτερα από εδώ και πέρα και να έχουμε και την επιστροφή της Premier League. Στην Premier League βέβαια υπάρχουν και άλλα πολλά ζητήματα. Υπάρχουν αρκετές ομάδες, κυρίως οι ομάδες της Ουράς οι οποίες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με το θέμα της επανεκκίνησης και κυρίως με το θέμα του να μην χρησιμοποιηθούν όλα τα γήπεδα, γιατί στην Αγγλία έχουν συζητήσει το σενάριο να χρησιμοποιηθούν μόλις έξι γήπεδα για το υπόλοιπο της Premier League. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, οι ομάδες που βρίσκονται στην ουρά και έχουν να παλέψουν για την σωτηρία του το υπόλοιπο τη σεζόν, έχουν κάθε λόγο να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Και φυσικά στην Premier League υπάρχει και το θέμα τη Liverpool, η οποία ήταν έτοιμη να σηκώσει τον τίτλο για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια Φέτος Για πρώτη φορά μετά από το 1990 όλα ήταν έτοιμα για τα μεγάλα πανηγύρια στην ομάδα του Merseyside. Θα ήταν αυτή μια ιστορική σεζόν για τους Reds. Και όμω οι Reds, οι οποίοι δεν είχαν αντίπαλο φέτο στην Premier League, είναι μπροστά με 25 βαθμού. Και όμω αποδείχθηκε ότι ο μόνο του αντίπαλο φέτο για να σηκώσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία ήταν ο κορονοϊό. Σίγουρα οι φίλοι τη Liverpool δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται το ενδεχόμενο να ακυρωθεί η σεζόν και να μην καταφέρουν να δουν ομάδα του πρωταθλήτρια ούτε και φέτο. Πάντω, σύμφωνα με τα δεδομένα, πάμε και στην Premier League για επανεκκίνηση. Ξαναλέω ότι οι επόμενες μέρες και εβδομάδες θα είναι κρίσιμες και θα μας διαφωτίσουν περισσότερο για το αν μπορεί τελικά το ποδόσφαιρο να επιστρέψει σε μια τύπης κανονικότητα και να έχουμε ξανά ποδοσφαιρικά παιχνίδια, να, δηλαδή, να μπορούν δηλαδή να διεξαχθούν ομαλά ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Και υπάρχει και η περίπτωση τώρα και της Ισπανίας και της Ιταλίας, η Ιταλία και η Ισπανία, και αν είναι χώρες που έχουν πληγεί πάρα πολύ... λόγω της πανδημίας του κορονοϊού... και εκεί βλέπουμε συνεχώς α, ομάδες να δηλώνουν... ή να έχουν δηλώσει παίχτες α, που... Στους οποίους, α, οι οποίοι έχουν διαγνωστεί θετικοί στον α, κορονοϊό... υπάρχει και σε αυτές τις χώρες... Α, και δηλαδή στην Ισπανία και στην Ιταλία η αισιοδοξία ότι μέσα στον Ιούνιο υπό προποθέσει θα μπορούσε να ξαναξεκινήσει, θα μπορούσε να ξαναξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. αν και εκεί βέβαια έχουν εκφραστεί κάποιες αντιρρήσει αντιρρήσεις ή κάποιοι ενδιασμοί και από τους, από τους φρεστές. Για παράδειγμα ο Πικέ τα τελευταία 24 ώρα διάβαζα ότι είπε πως είναι λίγο πρόωρο να επιστρέψουμε στην δράση ο αρχηγός της Μπαρτσελώνα, ένα ένας από τους αρχηγούς της Μπαρτσελώνα ε, αλλά και αντιρρήσει έχουν εκφράσει και άτομα που έχουν εξέχουσε θέσει, όπως ο Υπουργό Αθλητισμού τη Ιταλία, ε, ο οποίο ακόμη σε δηλώσει του δεν μπορεί να φανεί κατηγορηματικό για το αν θα έχουμε ξανά ή όχι επιστροφή του ποδοσφαίρου στην γειτονική μας χώρα. Πάντως, οι ομάδες και στην Ισπανία και στην Ιταλία έχουν επιστρέψει και αυτές τα τελευταία 24 ώρα σιγά-σιγά στις σιγά 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 προπονήσεις, προσεκτικά, τιρώντας τα πρωτόκολλα. Και προσπαθούν οι ποδοσφαιριστές να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος και να φτάσουν ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς, όσο αυτό είναι επιτρεπτό και εφικτό. Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι πως καμία ομάδα δεν θα είναι στο 100%, -100 ακόμη και αν ξεκινήσουν τον άλλο τα πρωταθλήματα γιατί και η προετοιμασία αυτή, η προετοιμασία νομίζω ότι θα είναι και λίγο διαστική, πιεστική, βεβιασμένη. Θα τα δούμε βέβαια, όλα αυτά στο χορτάρι, αν δεν κυλήσει η μπάλα εάν δεν γίνουν οι πρώτοι αγώνες για να έχουμε μια πρώτη εικόνα αυτή τη στιγμή ό,τι και να λέμε είναι ουσιαστικά μόνο σενάρια. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ για τα μεγάλα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Είπαμε ότι το Euro και Ολυμπιακοί Αγώνες αναβλήθηκαν για το 2021. Περιμένουμε να δούμε. Θα περιμένουμε να δούμε το Σάββατο την αγωνιστική δράση στην Bundesliga. Περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη τόσο στην, στο δικό μας πρωτάθλημα, στην Super League, όσο και στα top πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ε, έλεγα πριν για, την Γαλλία, για το παράδειγμα της Γαλλίας και της Ολλανδίας, εκεί όπου αποφασίστηκε διακοπή της σεζόν, οριστική διακοπή της σεζόν, αλλά ουσιαστικά η Ολλανδία και η Γαλλία είναι δύο εντελώς διαφορετικά παραδείγματα. Γιατί στην Ολλανδία αποφασίστηκε διακοπή της σεζόν και ουσιαστικά ακύρωση της σεζόν. είχαμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα φέτος στην Ολλανδία όπου διεκδικούσε το πρωτάθλημα ο Άγιαξ και η εξαιρετική και νεανική Αλκμαρ η οποία είχε κάνει την έκπληξη φέτος στην Ερεντιβίζιε. Εκεί λοιπόν οι Ολλανδοί αποφάσισαν καμία ομάδα να μην αναδειχθεί πρωταθλήτρια, καμία ομάδα να μην υποβιβαστεί, καμία ομάδα να μην προβιβαστεί. Και εκεί βεβαίως όπως καταλαβαίνετε είχαμε πολλέ πολλές πολλέ αντιρρήσεις, πολλές διαφωνίες, πολλές, γκρίνες, πολλές φωνές. Ε, ουσιαστικά οι Ολλανδοί αποφάσισαν να βάλουν παύλα στην σεζόν σαν να μην έγινε ποτέ η χρονιά αυτή. Ενώ στη Γαλλία είχαμε μεν οριστική διακοπή του πρωταθλήματος αλλά οι Γάλλοι αποφάσισαν α, να δώσουν το πρωτάθλημα στην Paris saint ένα ακόμη πρωτάθλημα στην ομάδα του, της πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια άλλωστε έτσι η Paris saint για ακόμη μια φορά έκανε περίπατο στην Γαλλία και ουσιαστικά είχε στο τσεπάκι της έναν ακόμη τίτλο και να δοθούν και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια σε όσες ομάδες, στις ομάδες που είχαν την κατάταξη που βρίσκονταν στην κατάταξη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια μέχρι το σημείο τη διακοπής. διακοπή. Για παράδειγμα, η δεύτερη θέση στη Μαρσέη και απευθεία πρόκριση στου ομίλου τη Champions League, η τρίτη θέση στην Αρέν και η είσοδο στα προκριματικά του Champions League. Είναι και αυτό ένα θέμα ότι από τη στιγμή που θα αποφασιστεί οριστική διακοπή στα πρωταθλήματα, τι θα γίνει με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, με τον τίτλο του πρωταθλητή, με τι ομάδε που πέφτουν, με τι ομάδε που ανεβαίνουν, εάν δηλαδή η εκάστοτε διοργανώτρια αρχή θα αποφασίσει παύλα στη σεζόν, οριστική διακοπή δηλαδή τη σεζόν και σαν να μην έγινε ποτέ η χρονιά αυτή, ή αν θα δοθούν έστω και στα χαρτιά τίτλοι προβιβασμοί ή υποβιβασμοί. Ε, αυτά λοιπόν όσον αφορά το ποδόσφαιρο Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ομάδικα άθληματα Τα οποία περιμένουν και αυτά να μάθουν την τύχη τους, την μοίρα τους ε, Στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ είναι η αλήθεια ότι έχουμε καιρό να ακούσουμε νέα Κάπου διάβασα ότι θα έχουμε μια νέα τηλεδιάσκεψη στις 18 Μαΐου, την άλλη Δευτέρα δηλαδή Όπου εκεί ίσως έχουμε νεότερα Με τα περισσότερα σενάρια βέβαια να πηγαίνουν προς την οριστική διακοπή του προαθλήματος και εκεί. Έχει πέσει στο τραπέζι βέβαια μια λύση για ένα Final Eight, μια πρόταση που αν δεν κάνω λάθος, έπεσε στο τραπέζι από τον uh, κύριο Μάκη Αγγελόπουλο, τον uh, πρόεδρο της ΣΑΕΚ. Ε, και, και για την EuroLeague, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ, υπάρχει αυτό το σενάριο να ολοκληρωθεί η σεζόν δηλαδή κάπου μέσα στο καλοκαίρι με την τεξαγωγή ενός Final 8 ε, να μην διεξαχθούν δηλαδή play-off με τη μορφή που τα ξέραμε μέχρι πέρσι αλλά οι 8 καλύτερες ομάδες σε μία πόλη, σε ένα γήπεδο και έχουν πέσει στο τραπέζι μάλιστα και τα γήπεδα του κλειστού Ολυμπιακού Σταδίου της, του το κλειστού του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, στο Μαρούσι και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλία. να γίνουν λοιπόν εκεί τα παιχνίδια αυτά του Final Eight της Euroleague να αναδειχθεί, να αναδειχθεί με συγχωρείτε εκεί ο πρωταθλητής Ευρώπης. Ε, Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την κορυφαία λίγα μπάσκετ του κόσμου, το NBA, και εκεί είναι τα πράγματα πολύ ρευστά. Η Αμερική μετράει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς από τον COVID-19. Είναι, νομίζω, πολύ α, πρώιμη συζήτηση, ειδικά για το NBA, για το αν θα συνεχιστεί αυτό το πρωτάθλημα. Και εκεί έχουν α, εκφραστεί, διάφορες απόψεις και έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορα σενάρια όπως το να πάνε όλοι οι παίχτες σε ένα συγκεκριμένο σημείο σε ένα συγκεκριμένο συγκρότημα ξενοδοχείο να μένουν εκεί να ολοκληρώσουν σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία τα εναπομείνοντα παιχνίδια του NBA, τα play off. Θα δούμε, είναι ένα από τα πολλά σενάρια που εξετάζεται. Και για το βόλεϊ είπαμε και προηγουμένως όσον αφορά το βόλεϊ στην Ελλάδα Είπαμε για την απόφαση τη Ελληνική Ομοσπονδία Πετροσφαίριση, την απόφαση τη ΕΟΠΕ να διακόψει όλα τα προαθλήματά τη. Μιλάω για την Pre-League γυναικών, την Α2 ανδρών γυναικών, για το πρωτάθλημα τη Εθνικής. Ε, βέβαια, μένει να δούμε τι θα γίνει με τι ομάδε που παίρνουν πρωτάθλημα, που παίρνουν άνοδο, με τι ομάδε που υποβιβάζονται. Ε, είναι αυτό ένα θέμα για το οποίο θα τοποθετηθεί η ΕΟΠΕ τις επόμενες ημέρες, αν και υπάρχουν πληροφορίες, για παράδειγμα, που λένε πως στη Volley League θα δοθεί ο τίτλος στον Ολυμπιακό, που είναι η ομάδα που είναι έτσι κι στην πρώτη θέση, ότι δεν θα επιβαστεί καμία ομάδα εκτός από την ομάδα που είναι ήδη και μαθηματικά στην αποκάτω κατηγορία, μιλάω για την Ηλιούπολη, και ότι θα υπάρξουν και προβιβασμοί από τις αποκάτω κατηγορίες. Βέβαια, είναι κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί. Και όσον αφορά το βόλεϊ στην Ελλάδα, για να το κλείσουμε και αυτό, υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό να συνεχιστεί το πρωτάθλημα τη πρώτη κατηγορία των ανδρών, το πρωτάθλημα δηλαδή τη Βόλεϊ League. Πιθανότατα μέσα στον Μάιο οι παίχτε των ομάδων θα επιστρέψουν στι προπονήσεις, με ορίζοντα κάπου μέσα στον Ιούνιο, γιατί θα χρειαστούν μήνυμουμ ένα μήνα ξανά προετοιμασία, όπω είναι κατανοητό. Ε, με προοπτική, λοιπόν, κάπου μέσα στον Ιούνιο να συνεχιστεί το πρωτάθλημα της ε, Volley League. Βέβαια, θα δούμε με ποια μορφή θα συνεχιστεί, αν θα παιχτούν, δηλαδή, απο στι αγωνιστικες μήνας εισαγωνιστικές play-off-play-out ή αν θα έχουμε κατευθείαν διεξαγωγή των play-off με τη συμμετοχή ίσως και των τεσσάρων πρώτων ομάδων της βαθμολογίας, όχι, δηλαδή, των έξι πρώτων ομάδων όπως ήταν αρχικά να γίνει. Ε, είναι... Πολλά αυτά τα σενάρια είναι ένα από τα πολλά σενάρια που εξετάζονται. Γενικότερα σενάρια, σενάρια, σενάρια. Εδώ και δύο μήνες δεν ακούμε τίποτε άλλο, γιατί, ξαναλέω, ότι όλος ο πλανήτης αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια κατάσταση πρωτοφανή, ε, γεγονότα τα οποία δεν γνωρίζει κανένας ε, πώς να αντιδράσει μπροστά σε αυτά. Δεν υπήρχε κάποιος προγραμματισμός σε καμία ε, μεγάλη διοργάνωση και ε, ουσιαστικά για να αντιμετωπιστεί μια πανδημία. Επομένω, καταλαβαίνετε ότι ε, ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα είναι σε μια δοκιμαστική φάση, ακόμη και η επανέραξη της Bundesliga το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, είναι μια φάση δοκιμαστική να δούμε αν μπορεί το ποδόσφαιρο και γενικότερο ο αθλητισμός να επιστρέψει σε μια, ξαναλέω, τύπης κανονικότητα ή αν αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Λοιπόν, ήμασταν για λίγα λεπτά μαζί αυτή την Δευτέρα. Χάρηκα πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε μετά από τόσο καιρό, έστω και για αυτό το λίγο. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί ξαναλέω ότι στην σελίδα του NSTV ακολουθεί η συνέντευξη, σελίδα του NSTV στο Facebook, ακολουθεί η συνέντευξη με τις παίχτριες του Απολώνιου, την Κάλη Δίκη και την Λάουρα Γκιουπιτσκά. Ε, όσοι έχετε δυνατότητα, παρακολουθήστε την. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας πουν οι παίκτρες της ομάδας του Κερατσινίου, μετά και την απόφαση της ΕΟΠΕ να διακόψει την αγωνιστική δράση, να διακόψει τα πρωταθλήματα. Εμείς καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη Δευτέρα, έχοντας σίγουρα πολλά περισσότερα πράγματα να συζητήσουμε. Μέχρι τότε να είστε ασφαλείς, να προσέχετε πολύ, να είστε καλά και εμείς εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ.